Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Κάθε λεπτό που περνά, οι ελπίδες να βρεθούν ίχνη ζωής σβήνουν. Δίπλα στα χαλάσματα, θρήνος και πόνος βουβός. Μέσα σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, αυτός ο άνδρας έχασε τρεις συγγενείς του. Άμα βλέπετε τα ερείπια κάτω-κάτω, μπροστά εκεί ήταν η οικογένεια που έχασε τη ζωή του. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον νεαρό γιο τους. Ήταν στο ύπνο και τους πλάκωσαν κατευθείαν. Αλλά ήρθαν οι ομάδες, το ΕΜΑΚ από την Ελλάδα, και με σκύλια εντοπίσανε το γιο του, είναι ζωντανός μέσα στα ερείπια. Και μετά από πολλές ώρες άνοιξαν ένα τούνελ και το βγάλαν ζωντανό προχθές βράδυ και το πήγαν στα Τύρανα στο νοσοκομείο και από εκεί χθες έχασε τη ζωή του. Για 2-24 ώρα οι διασώστες κάνουν έρευνες στα ερείπια αυτής της ξενοδοχειακής μονάδας στο Δυράχιο για έναν 53χρονο υπάλληλο που δεν πρόλαβε να βγει έξω όταν χτύπησε ο φωνικός σεισμός. Επιτέλους τον εντοπίζουν, αλλά είναι πολύ αργά για αυτόν. Ο ξάδερφός του δεν αντέχει. Καταραίει. Αυτός ήταν ο ξάδερφός του. Η οικογένειά της ξεκληρίστηκε. Το παιδί έχει κόβει εδώ στη μέση. Η μάνα, η πατέρα του πιάσανε τα πέτρα, τα τούβλες όλα και μείνανε κατευθείαν. Όταν έγινε ο πρώτος σεισμός, αυτός ο άνδρας πήρε τη σύζυγο και το παιδί τους και τους μετέφερε σε συγγενικό σπίτι μακριά από την παλιά πολυκατοικία στην οποία έμεναν. Ο ίδιος όμως επέστρεψε. Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός, εγκλωβίστηκε αλλά σώθηκε από θαύμα και προσπάθησε να βοηθήσει συγγενείς και γείτονες που ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Ακούσαμε μετά βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Μπήκαμε 5-6 άτομα όπως ήταν εδώ, δηλαδή άνδρας και αυτοί δηλαδή. Και βοηθήσαμε μια γυναίκα και το παιδί του. Μέσα στον πανικό και το φόβο για την ίδια τους τη ζωή και τους δικούς τους ανθρώπους, έμπειροι γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να βοηθήσουν τους εκατοντάδες τραυματίες που ήταν παντού. Ήρθε, δομαστόν, ήρθε μια σιτουάτα τμέρουσμα, μια φημή τσίλη μπάσχμε γιούσεν εσάι, δομαστόν, και κύφτε τον μπροστήλ, δομαστόν, και ήρθε τον του, κύφτε ζώνη. My mother is a nurse and I was always hearing with my mother too the children saying come on save us from the you know from the ruins. Το εκοφαντικό βουητό του σεισμού και οι κραυγές απόγνωσης των κατοίκων θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους. Είδαμε ένα με τον άλλο και λέμε θα πεθάνουμε εδώ. Το παιδί πήγε πήρε τη μαμά και βγήκαμε 6 ώρα. Γιατί δεν πάτε μέσα στο σπίτι? Γιατί φοβόμαστε ακόμα. Το κρύο είναι τσουχτερό, αλλά ο φόβος κρατά τους κατοίκους στην περιοχή Κανέτα του Δυραχείου έξω από τα σπίτια τους. Γίνεις πιο γρήγορα, μπορεί να βρει, να κάνει. Και κοιμάσαι, δεν κρυώνεται. Τι να κάνουμε. Έξω, επειδή φοβόμαστε να μπούμε μέσα στο σπίτι. Και κοιμόμαστε έξω. Έχουν μαζί τους και τα μωρά τους. Κοιμούνται στο δρόμο ή τα αυτοκίνητά τους. Τα δύο μέρες που δεν μπορούμε να καθόμαστε στα σπίτια γιατί υπάρχει φόβος. Μετά το σεισμό ήρθαν και οι άσχημες καιρικές συνθήκες. Ο στρατός κάνει αγώνα δρόμου να στήσει αρκετές σκηνές για να στεγάζει τους ανθρώπους που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο που μας έχει προσφέρει την βοήθεια εδώ.